Και πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Αθήνα, είχε διαδοχικές επαφές και συναντήσεις τόσο με τον Υπουργό Υποδομών όσο και με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Δήμαρχε, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς, όσους μας βλέπουν, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, καλές γιορτές να έχουμε και με το καλό να μπει και η καινούργια χρονιά. Καταθέσατε στην Αθήνα τα τεχνικά δελτία μελετών για την αποκατάσταση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Ακριβώς. Είχαμε τη δυνατότητα χτες, ταξιδεύοντας στην Αθήνα, ένα κλιμάκιο του Δήμου μας, μαζί με τον κύριο Αναστασάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Τουρισμού, αλλά και τον κύριο Γκαλαϊτζάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Άνδρευσης. Είχαμε λοιπόν την τύχη να ταχυξηδέψουμε στην Αθήνα το τελευταίο 20ήμερο με ένα αγώνα δρόμου. Η υπηρεσία κατόρθωσε και ολοκλήρωσε τεχνικά δελτία που έχουν να κάνουν με υποδομές, κυρίως οδικές, αλλά και τα συνοδά τους υδραυλικά έργα, προκειμένου αυτές να καταστούν νομίμως πλέον κατασκευασμένες και νομίμως πλέον υφιστάμενες. Ένα τεχνικό δελτίο που έχει να κάνει με έργα που απαιτούνται άμεσα στήριξη του παραλιακού μετόπου εκεί που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία παραλιακά μέτωπα. Τεχνικό δελτίο που έχει να κάνει με την αγροτική οδοποιία, η καταστροφή της οποίας στην ενδοχώρα είναι συνολική, δεν υπάρχει χωριό και δρόμος ολάκερος χωρίς κατολιστήσεις πρανών και σημαντικές ζημιές. Και βέβαια, Δήμαρχε, και δεν μπορούμε να μιλάμε για έναρξη της τουριστικής σεζόν εάν δεν υπάρξει αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο στο Δήμο Χερσονήσου. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τελειώνοντας, ήθελα να πω για τα τεχνικά δελτία. Ακόμα ένα σημαντικό τεχνικό δελτίο έχει να κάνει με τις πολύ μεγάλες επίσης ζημιές στο μεγαλύτερο κομμάτι της Άνδρευσης, καθώς συνήθως τα κολεκτέρ και οι σωληνώσεις ήταν ανάντι των δρόμων. Οι κατολιστήσεις πρανών λοιπόν δημιούργησαν τεράστια προβλήματα και πολύ μεγάλες ζημιές στην Άνδρευση, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλα θέματα στην Άνδρευση. Όμως το στίχημα το μεγάλο, πολύ ορθά είπατε, είναι η επόμενη τουριστική σεζόν, διότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας Δήμος που έχει, βέβαια τον γνωρίζουν όλοι για το πολύ μεγάλο τουριστικό προϊόν το οποίο έχει και, αν θέλετε, και την ευημερία που δημιουργεί αυτό το τουριστικό προϊόν, αλλά αν θέλετε το αρνητικό της υπόθεσης ότι δυστυχώς το χρονικό διάστημα που υλοποιούνται έργα κατά βάση στο δικό μας το Δήμο είναι από τον Νοέμβρη μέχρι τον τέλη Μαρτίου ή και Απρίλιο. Δυστυχώς αυτό το τετράμινο, το εξάμινο, συγχωρέστε με, δύναται να κατασκευαστούν έργα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με πολλές φορές κακές συγκυρίες και κλιματολογικές, αλλά και φέτος λόγω κορονοϊού που πολλά δυστυχώς έργα έχουν πάει πίσω. Δήμαρχε, και αυτό είναι ένα δυστυχώς μεγάλο στοίχημα για μας. Το κλίμα σε συναντήσεις με τους υπουργούς ποιο ήταν, οι δεσμεύσεις που πήρατε ποιες είναι? Το κλίμα στις συναντήσεις με τον Υπουργό, καταρχήν είδαμε πάνω και τον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κεφαλογιάννη τον Γιάννη, υφυπουργό, όπως και τον κύριο Θοδωρή τον Λιβάνιο, τον υφυπουργό εσωτερικών. Ο καθένας βέβαια στην αρμοδιότητά του. Το κλίμα το οποίο αποκομίσαμε ήταν εξαιρετικά θετικό, καθώς οι δύο υφυπουργοί, Κεφαλογιάννης και Λιβάνιος, είχαμε την τύχη να μας επισκεφθούν την ακριβώς επόμενη μέρα της θεομηνίας, βλέποντας βέβαια η διεισόμαση τις τεράστιες καταστροφές που έχουμε υποστεί. Εκείνο το οποίο καταδείξαμε στους κύριους υπουργούς και υφυπουργούς και στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, όπως ήταν ο κύριος Λέκας, ο διευθυντής του Γενικού Γραμματέα, του κύριου Καραγιάννη, ήταν η πολυπλοκότητα των διαδικασιών στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς μιλάμε για ένα μεγάλο τουριστικό προορισμό, με ζημιές να έχουν γίνει σε όλα τα οικιστικά μέτωπα του παραλιακού μετόπου. Από τα Μάλια και τη Σταλίδα, το Κουτουλουφάρι, το λιμάνι Χερσονήσου, την ανάληψη, τις γούβες, τις γούρνες, μέχρι και του Κοκκίνη. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι επειδή μιλάμε για οικιστικά μέτωπα και έργα τα οποία έχουν περαιωθεί εδώ και δεκαετίες, τα οποία καταστράφηκαν, σημαίνει, αγαπητοί κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι για να ξαναστηθούν απαιτούν μελέτες, νόμιμες μελέτες, ούτως ώστε τα πράγματα να γίνουν όπως πρέπει. Αυτό σημαίνει μελέτες και μετά έργα. Οι οριοθετήσεις και οι διευθετήσεις των ρεμάτων και των ποταμών μας, δυστυχώς, που δεν έχουν γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι ένα σημαντικό τροχοπέδι, ένα φρένο στη διαδικασία, καθώς χωρίς την ύπαρξη αυτών δεν μπορούν να γίνει σοβαρός πολεοδομικός σχεδιασμός και σχέδια πόλης. Άρα το στίχημα, καθώς ο Δήμος Χερσονήσου, να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, είναι κηρυγμένο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα τέλη Οκτωβρίου, είναι γρήγορα να υλοποιηθούν μελέτες και με τη συνδρομή της πολιτείας
και την έλευση κονδυλίως προς αυτή την κατεύθυνση να γίνουν τα απαιτούμενα έργα. Ευελπιστούμε σε αυτή τη συνεργασία. Προλαβαίνουμε, Δήμαρχε. Ξέρετε, στην Ελλάδα είναι κάπως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μας πάνε λίγο πίσω η γραφειοκρατία. Ναι, και εδώ μιλάμε ότι τα ξενοδοχεία πρέπει να ανοίξουν αρχές Απρίλη. Ακούστε να δείτε. Βεβαίως, δεν θα κρυφτούμε. Να ξέρετε ότι τα έργα υποδομών που απαιτούνται εννοείται ότι δεν πρόκειται να γίνουν μέχρι τον προσεχή Απρίλιο. Το σημαντικό στοίχημα είναι να αποκαταστήσουμε τις βασικές μας πληγές σε οδοποιία και ειδικά στο παραλιακό μέτωπο μέχρι τον Απρίλιο, που κοιτάζοντας τα μάτια όλους τους δημότες μας, αναφέρω ευθαρσώς ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό δεν θα καταστεί εφικτό, διότι το μέγεθος των ζημιών είναι τεράστιο. Εκείνο που έχουμε ως προτεραιότητα είναι να αποκαταστήσουμε τις μεγαλύτερες εξ αυτών και ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς, στην ανάληψη στο Κουτουλουφάρι, στα Μάλια, στις Γούρνες, και μετά να προχωρήσουμε σε μελέτες που ήδη ξεκινάμε. Πρέπει να ενημερώσω ότι ανατίθεται αυτές τις μέρες η μελέτη διευθέτησης του Γουβιανού ποταμού, όπου έγιναν τεράστιες καταστροφές. Οι γούβες αυτή τη στιγμή είναι κομμένες στη μέση. Εκείνο λοιπόν που ζητούμε είναι η κατανόηση των δημοτών μας. Θα γίνουν κάποια πρόχειρα έργα αποκατάστασης στο επόμενο διάστημα με ένα σαφή στόχο και στοίχημα της Δημοτικής Αρχής. Τα πράγματα να μην ξαναγίνουν όπως ήταν πριν, να γίνουν πολύ καλύτερα όπως ήταν πριν, από ό,τι ήταν πριν, προκειμένου η ανάπτυξη που θα επέλθει να είναι αηφόρος και βιώσιμη. Δίχως αυτό τον όρο θα καταλήξουμε να έχουμε ένα καθεστώς όπως ήταν αυτό το προγενέστερο της θεομηνίας, που εκτιμώ ότι ήρθε η χρυσή ευκαιρία για το Δήμο Χερσονήσου και όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Σύμβαλη, παρατάξεις, δημότες, να κάνουμε την καταστροφή ευκαιρία. Εκτιμώ ότι είναι η χρονική συγκυρία και αν δουλέψουμε όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Και εγώ για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους να έχουμε. Να είστε καλά και από τη